Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, πριν από ένα χρόνο ακριβώς διαβάσαμε δημοσιεύματα και ρεπορτάζ με τίτλους όπως «Αποκαλύφθηκε η χειραγώγηση με την λίστα Πέτσα». Φαντάζομαι ότι όλοι κατανοείτε πως δεν είναι δυνατόν να συζητήσουμε για ένα νομοσχέδιο με θέμα τη δημοσιότητα και την διαφάνεια στον τύπο, χωρίς να κάνουμε μια αναφορά στη συγκεκριμένη λίστα, που χάρη στον κύριο Μητσοτάκη αποτέλεσε πραγματικά τομή στην ιστορία του τύπου στην Ελλάδα. Είχε λοιπόν τότε γίνει η συνεδρίαση της Σχετικής Εξεταστικής Επιτροπής, κατέθεσε σαν μάρτυρας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που είχε αναλάβει με απευθείας ανάθεση βέβαια τη διανομή 20 εκατομμυρίων ευρώ, που ήταν η πρώτη κρατική διαφημιστική εκστρατεία στη πανδημία. Το περιεχόμενο της κατάθεσης ήταν ότι και η ανάδοχος εταιρεία και η κυβέρνηση ήταν υπεύθυνοι για τη διαχείριση, αλλά όμως δεν είχαν καμία ευθύνη. Επίσης ότι δέχονταν και ίδιο πλήθος ενοχλήσεων και αιτημάτων από διάφορους για να συμπεριληφθούν στη λίστα και στην χρηματοδότηση. Η κατάθεση του κ. Γκάλτσου τότε επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη χρησιμοποίησε τη μνημειώδη λίστα Πέτσα σε έναν μηχανισμό χειραγώγησης του συστήματος ενημέρωσης μέσω της επιλεκτικής χρηματοδότησης με βάση ιδιωτελή δικά της κριτήρια. Κατά την τυπική λειτουργία της διανομής, υποτίθεται ότι η ανάδοχος έκανε την αξιολόγηση των μέσων ενημέρωσης και βάσει αυτής η κυβέρνηση ενέκρινε τη χρηματοδότηση. Η κατάληξη ήταν η κυβέρνηση να αποδίδει τις ευθύνες στην εταιρεία και η εταιρεία να τα φορτώνει όλα στα μαθηματικά μοντέλα και στους αλγόριθμους. Αξίζει ενδεικτικά να θυμηθούμε ότι στην εφημερίδα Φιλελεύθερος, παραδείγματος χάρη, δόθηκαν 5 φορές περισσότερα χρήματα από ό,τι στην εφημερίδα των συντακτών. Ο μάρτυρας κατέθεσε τότε πως συνεκτιμήθηκε ότι η εφημερίδα των συντακτών έχει πιο νεανικό κοινό, καθώς και ότι ο Φιλελεύθερος βρισκόταν σε άνοδο. Η άνοδος που διέγνωσαν όμως τότε ήταν πραγματικά τόση που λίγους μήνες μετά η εφημερίδα αυτή έκλεισε. Σε άλλη σύγκριση και ερώτηση, γιατί ο ραδιοφωνικός σταθμός Kiss FM, παραδείγματος χάρη, πήρε διπλάσια χρήματα από τον σταθμό Άνθεση DJ, ο οποίος είχε κραυγαλαία μεγαλύτερη ακροαματικότητα, απάντησε με ακαταμάχητα επιχειρήματα. Είπε λοιπόν ότι ο Kiss, ειδικά άμα θέλετε, την άποψή μου, θεωρείται ο νούμερο ένα ραδιοφωνικό σταθμό στην pop μουσική διαχρονικά. Η εταιρεία δηλαδή έθετε ταυτόχρονα σε προτεραιότητα κατά τη δίθεν αξιολόγηση και το μεγαλύτερο ηλικιακά κοινό, αλλά και το σταθμό που παίζει καλή pop μουσική. Προφανώς δεν είναι αντικείμενο μαθηματικής επιστήμης, ούτε της κοινωνικής, αλλά άλλων αρμόδιων αρχών η εξέταση των αλγορίθμων διαχείρισης της λίστας Πέτσα. Δεν ξεχνάμε ακόμη ότι και εκείνη η Εξεταστική Επιτροπή έκλεισε άρον-άρον. Δεν κλήθηκε καν να καταθέσει το βασικό πρόσωπο τότε αρμόδιος υφυπουργός ο κ. Πέτσας, αλλά άλλη μία έκφραση της κυβερνητικής τότε επικοινωνιακής αρχής ήταν το «όλα στο φως». Τότε δεν ξέραμε ότι θα έρθουν και άλλα χειρότερα φυσικά. Ο αναδιανεμητικός ρόλος του δημοσίου με την μέθοδο της χρηματοδότησης μέσω των κρατικών διαφημίσεων είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για τον τύπο και για τη λεγόμενη από όλους μας τέταρτη εξουσία. Δεν φαντάζομαι να διαφεύγει λοιπόν από κανέναν ότι μιλάμε για χρήματα των φορολογουμένων, είναι δηλαδή χρήματα από τους πιο πολλούς αλλά και τους πιο αδύναμους Έλληνες. Η μοίρα όλων αυτών των χρημάτων, δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ήταν χάρη στον κύριο Μητσοτάκη να καταλήξουν στους συγκεκριμένους αποδέκτες για την προεξόφληση αμέσως πολιτικής στήριξης προς την κυβέρνηση και το κόμμα του. Και εδώ τι να πούμε, αυτό που λέει ο ποιητής, όμορφος κόσμος ηθικά αγγελικά πλασμένος. Όλοι ξέρουν ποια είναι η πραγματικότητα. Είναι ένας άμεσος περίεργος χρηματισμός με δημόσιο χρήμα, αλλά όχι για το δημόσιο συμφέρον, μόνο με πρόσχημα αυτό. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει λόγος οποιοσδήποτε συνάδελφος της συμπολίτευσης να νιώσει υποχρεωμένος και να μπει στον κόπο να μου απαντήσει παραχαράτωσοντας την πραγματικότητα πάνω σε αυτό. Επίσης, ακριβώς αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και απαιτείται μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους μας απέναντι στις ρυθμίσεις και του παρόντος νομοσχεδίου. Γι' αυτό και τα ανέφερα. Καταρχήν, από την ανάγνωση και μόνο του σχεδίου νόμου προκύπτουν εύλογα ερωτήματα που επιβάλλουν απαντήσεις και διευκρινήσεις για να είναι δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση των ρυθμίσεων. Είναι αυτή η πρόθεση του νομοθέτη? Το ερωτώ γιατί αυτό πρέπει να το διερευνήσουμε. Θέλουμε αυτό το ευρύτατο πεδίο για να έχει μεγαλύτερα περιθώρια η διακριτική ευχέρεια της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας? Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Διευκρίνηση επίσης χρειάζεται και στο άρθρο 3, όπου στην περίπτωση ΓΔ, πέρα από την διαφήμιση στην οποία αναφέρονται και οι προηγούμενες περιπτώσεις της διάταξης,
εισάγει τον μάλλον ασαφή και προβληματικό όρο των υπηρεσιών παροχής δημοσίων σχέσεων. Αλήθεια, τι θέλετε να εντάξετε, κύριε Υπουργέ, σε αυτό το πεδίο? Από την ανάλυση συνεπειών δεν προκύπτει κάποια σχετική απάντηση. Υπάρχουν, θα ήθελα εδώ, εάν κάνω κάποιο λάθος και είναι η αναφορά που έχω κάνει είναι λάθος, παρακαλώ πολύ να με διορθώσετε. Σημαντικό ζήτημα είναι και οι χρηματικές ροές στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Ζήτημα και επικίνδυνο, αφού η πραγματικότητα έχει διαμορφώσει ένα ολιγαρχικό τοπίο στον χώρο της ενημέρωσης. Λίγοι ιδιοκτήτες και μεγαλοϊδιοκτήτες κατέχουν όλα τα μέσα πολλά μέσα μάλλον ενημέρωσης που λειτουργούν όλα παράλληλα αλλά και ταυτόχρονα με όλες τις άλλες επιχειρήσεις τους. Ποιο θα είναι λοιπόν το σύστημα ελέγχου που θα εξασφαλίζει ότι τα χρήματα της κρατικής διαφήμισης δεν θα καταλήγουν στις οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες, αλλά θα αναλώνονται για την ανάπτυξη του τύπου, αφού αυτός υποτίθεται ότι είναι ο σκοπός και της νομοθεσίας? Υπάρχουν οι προβλέψεις ελέγχου στα άρθρα 17, 19 και 20 με βάση τις γενικές αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Διαψεύστε με, κύριε Υπουργέ, αν κάνω λάθος, εκεί υπηρετεί προσωπικό λιγότερο από 10 άτομα. Στα άρθρα 4 και 10 αντίστοιχα τίθεται η προϋπόθεση ο ιδιοκτήτης, ο εκδότης, ο διευθυντής και ο διευθυντής σύνταξης εφημερίδας ή περιοδικού, ανεξάρτητα αν αυτά ανήκουν σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Υπάρχει εδώ ένα ζήτημα περιπτωσιολογίας ως προς τα αδικήματα, αλλά νομίζω ότι θα το δούμε σε μια άλλη φάση αυτό. Αναρωτιόμαστε όμως και για την περίπτωση όπου ο οποιοσδήποτε πραγματικός ιδιοκτήτης ή εκδότης που δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις, παραδείγματος χάρη είναι καταδικασμένος για κακούργημα, εμφανίζει εικονικά σύζυγο, γονέα, τέκνο, συγγενή, κολλητό ή οποιονδήποτε, εν πάση περιπτώσει, αχυρά άνθρωπο σαν ιδιοκτήτη ή και εκδότη. Θα υπάρξουν εδώ δικλείδες ασφαλείας για όλα αυτά? Εμφανίζεται ότι είναι πολύ σημαντική για τη λογική του νομοσχεδίου η καταγραφή των επιχειρήσεων στο αντίστοιχο μητρό τύπου. Εάν είναι πράγματι έτσι, προφανώς θα έπρεπε ο καταχωρούμενος αριθμός μητρώου να αντιστοιχείται στην καταχώρηση και με τα στοιχεία ταυτότητας της εφημερίδας ή του περιοδικού εντύπου ή και του ηλεκτρονικού. Όμως δεν βλέπουμε σε κάτι τέτοιο στην διάταξη του άρθρου 4, παράγραφο 4, περίπτωση ε. Υπάρχει ένα ζήτημα με την απαγόρευση αναπαραγωγής δημοσιευμένου περιεχομένου στο άρθρο 4, παράγραφος 4, περίπτωση σιγματάφ. Αναρωτιόμαστε αν θα εντάσσεται εδώ και η αναπαραγωγή ειδήσεων από πρακτορία τύπου ελληνικά και ξένα. Τι σκοπεύετε να γίνεται με όλα αυτά? Επίσης και κάτι άλλο, στο συγκεκριμένο ζήτημα θεωρούμε ότι ανοίγει ένα παράθυρο για τον ηλεκτρονικό τύπο με την προϋπόθεση της έγγραφης συνένεσης του μέσου που πρωτοδημοσιεύτηκε, άρθρο 10, παράγραφος 2, περίπτωση 6. Δεν υπάρχει όμως αντίστοιχη πρόβλεψη για τον έντυπο τύπο. Έχει σημασία η αιτιολόγηση της διαφορετικής αντιμετώπισης εδώ. Για μας. Για την καταχώρηση στο κάθε μητρό τίθενται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ως προς τον αριθμό των απασχολουμένων δημοσιογράφων και του λοιπού προσωπικού. Είναι σημαντικό εδώ το ζήτημα και πρέπει και νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν άπειρα περιθώρια για άνηση μεταχείριση. Δεν βλέπουν λοιπόν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την ουσιαστική διαχείριση του θέματος. Πώς, πότε και πού θα χτυπά το καμπανάκι, αν σε οποιοδήποτε μέσο για κάποιο χρονικό διάστημα δεν υπηρετεί το προβλεπόμενο προσωπικό ή αν δεν τηρείται η πρόβληψη της ανελιπούς έκδοσης. Επίσης, πώς θα αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο κυλιόμενων απολύσεων με το οποίο μία επιχείρηση, εκμεταλλευόμενη το χρονικό διάστημα των 45 ημερών για την επόμενη πρόσληψη, θα μπορεί στην πραγματικότητα να λειτουργεί με μικρότερο αριθμό από το προβλεπόμενο. Έχοντας υπόψη και τη δημοσιότητα των δεδομένων των μητρώων άρθρο 24, υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Θα είναι τελικά υποχρεωτικό να καταχωρείται σε κάποιο πεδίο του αντίστοιχου μητρώου ο αριθμός των απασχολούμενων δημοσιογράφων και του υπόλοιπου προσωπικού? Και τέλος, θα μπορεί να καταχωρούνται τα ίδια φυσικά πρόσωπα σε περισσότερα μέσα σαν δημοσιογράφοι ή και σαν λοιπό προσωπικό? Για δημοσιογράφους, παραδείγματος χάρη, για φωτορεπόρτερ, ίσως να είναι συνήθις η πολλαπλή απασχόληση, αρκεί να ελέγχεται και η αντίστοιχη πολλαπλή μισθοδοσία ή και η αμοιβή. Η αναφορά που γίνεται στο μητρό έντυπου τύπου για παραστατικά πώλησης, άρθρο 4, παράγραφος 5, είναι εντελώς ασαφής, κύριε Υπουργέ. Αναρωτιόμαστε αν αυτό είναι αθέλητο νομοτεχνικό ή σκόπιμο νομοθετικό έλλειμμα. Το βέβαιο είναι ότι αφήνει άπειρα περιθώρια για επιλεκτική και άνεση μεταχείριση ανάλογα με τη διάθεση του ελέγχοντος.
Ασάφειες υπάρχουν και στο άρθρο 10, παράγραφος 3 για τις ιστοσελίδες. Εκεί αναφέρεται η αντικειμενική καταγραφή από ευρέως αποδεκτό φορέα σχετικά με την απήχηση και την επισκεψιμότητά της κατά τους τελευταίους 12 μήνες πρώτης υποβολής της αίτησης μήνες που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νόμου εκπροσώπου του φορέα περί της πληρότητας και ορθότητας της μέτρησης. Μήπως εδώ θα πρέπει να οριστεί εξ αρχής ένας συγκεκριμένος κατάλογος των ευρέως αποδεκτών φορέων μετρήσεων απήχησης και επισκεψιμότητας. Εξάλλου, η επισκεψιμότητα είναι ένα μέγεθος μετρήσιμο. Αναρωτιόμαστε πώς μετριέται, πώς θα μετριέται αυτή η απήχηση. Θα περιμένουμε διευκρίνηση και στη συζήτηση, αλλά και στον νόμο. Γιατί αλλιώς θεωρούμε ότι θα έχουμε νομοθετήσει την αυθαιρεσία και τη διαφάνεια. Στο άρθρο 16 προσπαθούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο προβλέπεται μόνο δυνητικά η καταχώρηση και στα δύο μητρώα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο, γιατί δεν είναι αυτό υποχρεωτικό. Και επίσης, ένα πεδίο ανεπίτρεπτης επιλεκτικής συγάνησης μεταχείρισης εισάγεται και στο άρθρο 20, όπου προβλέπεται η δυνατότητα διασταυρωτικών ελέγχων από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, γιατί μόνο δυνατότητα και με ποια κριτήρια. Επίσης, η ίδια διεύθυνση μπορεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να προβεί σε ανάκληση πιστοποίησης, όπως λέει, έτσι, πιστοποίησης και διαγραφή της επιχείρησης από τα μητρώα, άρθρο 21, παράγραφος 2. Θεωρούμε αυτό είναι το μοναδικό πιθανό μέτρο που μπορούμε να έχουμε ή υπάρχουν και άλλα και πρέπει να τα δούμε. Επισημαίνω επίσης ότι έτσι όπως είναι διατυπωμένες οι διατάξεις για την Ειδική Επιτροπή για την κρίση ως προς την τήρηση ή μη των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και διοντολογίας, υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του Υπουργού, αν και πότε αυτή θα λειτουργήσει. Στο άρθρο 26 έρχεται μια άλλη ρύθμιση. Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της περιφερειακής ή τοπικής εφημερίδας για τους δημοσιογράφους που απασχολεί και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους. Αυτή θα συνοδεύεται μόνο από μια βεβαίωση ασφάλισης του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα των νομίμως απασχολούμενων δημοσιογράφων, όχι όμως πίνακα προσωπικού θεωρημένου από το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως προβλέπεται για το μητρώ έντυπου τύπου στο άρθρο 4, παράγραφος 4, περίπτωση ΘΕ, και το μητρώ ηλεκτρονικού τύπου, άρθρο 10, παράγραφος 2, περίπτωση ΙΤΑΔΕΛΤΑ. Ποια είναι, κύριε Υπουργέ, η αιτιολόγηση της διαφορετικής πρόβλεψης? Από το υλικό του νομοσχεδίου για μας δεν προκύπτει, δεν μπορούμε να το δούμε δηλαδή. Στο άρθρο 27, παράγραφος 7, περίπτωση Α, είναι μάλλον παράδοξο να ανατίθεται στον Υπουργό για τη συγκρότηση της Επιτροπής. Ο καθορισμός των τμήματων των ΑΕΗ της χώρας, από τα οποία μπορεί να προέρχεται το μέλος της, δεν υπάρχει εδώ κάποιος άλλος φορέας που θα μπορούσε να το κάνει αυτό, ας πούμε από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή τη Σύνοδο των Βρετάνων, αυτή τη συγκρότηση. Στο άρθρο 31, από ποιους και με ποια διαδικασία κρίθηκε μικρό το χρονικό περιθώριο για την διαδικασία αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρύ εκπομπής ελεύθερης λήψης. Το ίδιο και για την υποχρεωτική μετάδοση περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρύ εκπομπής ελεύθερης λήψης σε υψηλή ευκρίνεια. Παρατείνεται για μετά τις εκλογές τα απαιτούμενα για τη διαδικασία του άρθρου 2 του νόμου 4339 του 2015. Γνωρίζουμε ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις μπορούν να δίνουν σε ή παρατάσει τέτοια θέματα για ευνόητους λόγους. Θέλουμε μόνο να ρωτήσουμε το εξής και εύλογα θα περιμένουμε βέβαια απάντηση. Εάν έχετε μια πραγματική εκτίμηση για το πόσο κοστίζει στον ελληνικό λαό αυτή η προεκλογική παράταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Σακώ.